Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 11 του Μάρτη, μαζί στις 3, πάντα σε απευθείας μετάδοση από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 3 έως και τις 5, από το στούντιο της Ρόδου, δεδομένου ότι ο σταθμός έχει και ένα δίκτυο, δηλαδή στούντιο σχεδόν σε όλα τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων, για την καταγραφή της επικαιρότητας. Θα ανοίξουμε σε λίγο το μεταναστευτικό. Θα σας πω δηλαδή, θα ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Στέλιο Πέτσα, πριν από λίγα λεπτά οι δηλώσεις, τα μηνύματα προς την Τουρκία, αν θέλετε το αποτέλεσμα της προσπάθειας ο Πρωθυπουγός να πάρει κάτι πιο χειροπιαστό και από τη Γερμανία και από την Αυστρία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μέχρι στιγμής έχουμε μείνει στα 700 εκατομμύρια και σε μία, αν θέλετε, βοήθεια. Επίσης, να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, για το θέμα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν δηλαδή και στις υπόλοιπες περιοχές και έχουμε αντιδράσεις, αλλά και στην αποσυφόρηση των νησιών. Διαπιστώνω μια ελαφριά, αν θέλετε, στροφή του κυρίου Χατζημάρκου, πιο ηπία για τα νησιά, με τα όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα δούμε τι ακούγεται από πάρα πολλούς με αφορμή την πρόταση του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη για τη δημιουργία σε ακατοίκητα νησιά προαναχωρησιακών κέντρων hot spot. Έχουμε, αν θέλετε, κάποιες αντιδράσεις, κάποιες διαφωνίες. Θα δούμε ένα απόσπασμα και από τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ. Είχε υπηρετήσει και στην περιοχή μας τον Κωνσταντίνο Ζαζιά. Τι λέει για το θέμα αυτό. Όπως επίσης θα ακούσουμε και τον γραμματέα, ένα απόσπασμα τον γραμματέα του Κινάλ, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, που φιλοξενήσαμε τη Δευτέρα στην εκπομπή, σε ό,τι είχε να κάνει με το βέτο δηλαδή της χώρας στα ευρωπαϊκά όργανα για την Τουρκία. Γιατί έχουμε, αν θέλετε, μια προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν. Βλέπω ότι δεν έχει ακόμη βρει ανοιχτές πόρτες, όμως συνεχίζεται το παζάρι και τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, το καταλαβαίνετε, όταν ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει. Πριν από όλα αυτά να σας πω ότι λίγο αργότερα θα κοντά μας η κυρία Κατερίνα Μανούσου Ντέλα, είναι αρχιτέκτον ιστορικών μνημείων, με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε χθες από τον κύριο Χατζημάρκο δηλαδή, για ένα ψηφιακό ολόγραμμα 3D, σε ό,τι και να κάνει με την προσέγγιση για τον πύργο του Ναγιάκ. Μετά από μία, αν θέλετε, συζήτηση κάποιων χρόνων, μιλούσαμε για αναστήλωση του συγκεκριμένου μνημείου, πάμε σε μία διαδικασία ολογράμματος. Αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσετε και λίγο την ιστορία της Ρόδου, του τόπου μας, μαζί με την εξέλιξη, γιατί αφορά ουσιαστικά και το μέλλον σε αυτό τον τόπο. Πριν όμως, να σας πω ότι αύριο θα είναι κοντά μας παπάς, εντός εισαγωγικών δηλαδή, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τον κορονοϊό, με την αγωνία, με τις εκκλησίες κτλ., θα έχουμε παπά λοιπόν μαζί μας, έστω και κατ' επίφαση ή αν θέλετε κατ' ηθοποιία παπά, να δούμε τη φωτογραφία. Είναι ο συμπατριώτης μας, ο Κωστής ο Σαββιδάκης, ο παπάς της γνωστής τηλεοπτικής σειράς, η οποία συνεχίζει να σπάει ταμεία, τα έχουμε ξαναπεί παλαιότερα με τον Κωστή. Ο Κωστής Σαββιδάκης είναι Ροδίτης, είναι δικό μας παιδί, έτσι. Και θα έχει ενδιαφέρον ότι έρχεται στην Ρόδο, όχι για να ευλογήσει δηλαδή, ούτε να μας φέρει Αγία Κοινωνία εδώ, είναι άλλο θέμα, ούτε να φέρει εικόνα δηλαδή Κωστής, έρχεται για μια πολύ σημαντική δραστηριότητα, μια, αν θέλετε, κοινωνική, να πείσουμε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας να πάνε να δώσουν αίμα στο νοσοκομείο της Ρόδου την Παρασκευή. Είναι μια συνεργασία με δύο σημαντικούς συλλόγους για την περιοχή. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον Κωστή να μιλήσουμε και για τις άγριες μέλισσες και για την δουλειά του, γιατί τον καιρό αυτό είναι στα φόρτε του, εμφανίζεται σε πάρα πολλές ταινίες, θα έχουμε να δούμε και αποσπάσματα από ταινίες. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ξεκινάμε από το θέμα που έχει να κάνει με την προκλητική αθέτα στάση της Τουρκίας. Είχαμε δηλαδή μια τουρκική αχτεωρό η οποία χτύπησε σκάφος του λιμενικού στην ΚΟ, παρακαλώ. Θα δούμε τα πλάνα, θα ακούσουμε την συνομιλία από, από το ελληνικό πλωτό του λιμενικού και στη συνέχεια θα πάμε στο υπόλοιπο του ρεπορτάζ σήμερα. Σπάστε τα ρέλια! Φύγε όλο! Είναι στα δικά μας και μας χτύπησε πίσω! Μας χτύπησε!
Λοιπόν, ακούτε λοιπόν τους λιμενικούς, έσπασε τα ρέλια του σκάφους, δηλαδή τα ρέλια του σκάφους είναι τα κάγκελα τα οποία βρίσκονται στην πρίμνη του, ενώ βέβαια η τουρκική αχτεωρός όχι μόνο δεν απομακρύθηκε από την περιοχή, αλλά συνέχισε προκλητικές ενέργειες, συνέχισε να περιπολεί δηλαδή, να κυνηγά ελληνικά φουσκουτά, τα οποία υπήρχαν στην περιοχή και περιπολούσαν σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε, αν θέλετε, ότι δεν θα περάσουν ακόμη περισσότεροι παράνομοι πλέον μετανάστες μετά από την 1η του Μάρτη στα δικά μας τα νησιά. Και ελπίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε κάποια ενημέρωση για το ποιος θα παραλάβει τους παράνομους μετανάστες. Είναι δουλειά του λιμενικού σε συνεργασία με την αστυνομία και από το Καστελόριζο, που είναι πάρα πολύ, 120 αν θυμάμαι καλά, περίπου, και από την ΚΟ, που επίσης είναι 140, και από την ΔΕΡΟ, που είναι 252, και ενδεχομένως κάποιοι ελάχιστοι που μπορεί να βρίσκονται σε κάποια άλλα νησιά. Δηλαδή, αν κάποιοι δεν έχουν ακόμη δικαιολογήσει την παρουσία τους στα νησιά πριν από την 1η του Μάρτη. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και πάμε αμέσως στην ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με την Τουρκία. Είχαμε λοιπόν ενημέρωση σήμερα. Να σας πω εντάχει, αναφέρθηκε στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο Κούρτς τον Αυστριακό, με την Άγγελα Μέρκελ και νέο μήνυμα, προφανώς δεν τα παίρνει τα μηνύματα, έτσι. Ο Τούρκος Πρόεδρος από τη χώρα στην Τουρκία να μην κάνει μαθήματα διεθνούς δικαίου κτλ. Κτλ. Πάμε στον κύριο Πέτσα. Προχωρώ στις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού σε Γερμανία και Αυστρία. Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το προηγούμενο διήμερο το Βερολίνο και την Βιέννη, όπου είχε συναντήσει με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς. Οι συναντήσεις με τους δύο Ευρωπαίους ηγέτες πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους δύο ηγέτες για την οργανωμένη, μαζική απόπειρα παράνομης εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος ατόμων από το τουρκικό έδαφος, η οποία είναι σε εξέλιξη από την 28η Φεβρουαρίου. Αναφέρθηκε στη βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη περίπτωση και υπογράμμισε ότι μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις 26 και 27 Μαρτίου, η Ευρώπη οφείλει να έχει αποκρισταλώσει τη θέση της για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υπό το φως όμως των πρόσφατων γεγονότων. Στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό καγκελάριο, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας στις θάλασσες και το δικαίωμά της να εκμεταλλεύεται τις ενεργειακές της πηγές. Επανέλαβε ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το άκυρο έγγραφο το οποίο υπέγραψε η Τουρκία με τη διοίκηση της Τρίπολης της Λιβύης σχετικά με τη δήθεν οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε την ανάγκη να υπάρξουν επαρκείς πόροι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση τόσο των παραδοσιακών πολιτικών της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, όσο και για τις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος. Μιλώντας εξάλλου στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, Όραμα και Ευκαιρίες Επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το ισχυρό μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης στους πρώτους 8 μήνες, τονίζοντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των αγορών στην ελληνική οικονομία. Επίσης, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει στο Βερολίνο το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μετάβαση της χώρας σε καθαρές πηγές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς όπως είναι η πράσινη ενέργεια, η φαρμακευτική τεχνολογία, η νέα αγροτική οικονομία, η διαχείριση των απορριμμάτων. Ο καγκελάριος της Αυστρίας αναγνώρισε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους 8 μήνες για να καταστεί ξανά η Ελλάδα μια χώρα ελκυστική στις ξένες επενδύσεις. Συμφωνήθηκε μάλιστα να γίνει τον Μάιο στην Ελλάδα συνάντηση 30 μεγάλων επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες σε ένα οικονομικό φόρουμ για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στο εμπόριο και ειδικά στον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα γεγονότα στον Εύρο, σημειώνουμε ότι η Ελλάδα, όπως από την αρχή τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν δέχεται μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού του διεθνούς δικαίου από τον Τούρκο Πρόεδρο. Άλλωστε, τα γεγονότα στον Εύρο αποτελούν μια οργανωμένη και συντονισμένη από τις τουρκικές αρχές επιχείρηση, μια σύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Την εκτίμηση αυτή του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν ολένα και πιο κραυγαλαία στοιχεία, ανάμεσα στα οποία οι απειλές του Τούρκου Προέδρου θα γεμίσει την Ευρώπη με μετανάστες και οι δηλώσεις του ότι άνοιξαν τα σύνορα. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι όσα έγιναν στον Εύρο είναι μόνο η αρχή. Η χρησιμοποίηση από τις τουρκικές αρχές
θωρακισμένου οχήματος σε μια προσπάθεια να ρίξουν το φράχτη στον Εύρο. Η μαζική ρήψη από μετανάστες και από τουρκικές δυνάμεις καπνογόνων που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός. Οι μαρτυρίες μεταναστών ότι ήταν κρατούμενοι σε φυλακές, ότι οδηγήθηκαν στα παράλια φρουρούμενοι από στρατιώτες και ότι αναγκάστηκαν με την απειλή όπλων να μπουν σε λέμβους για τα ελληνικά νησιά. Η οργανωμένη μεταφορά μεταναστών από την Κωνσταντινούπολη στον Εύρο με τη συνοδεία της τουρκικής στρατοφυλακής. Ο ξυλοδαρμός από ένστολους Τούρκους μεταναστών που διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα και επέστρεφαν στην τουρκική ενδοχώρα. Η απόπειρα της Τουρκίας να εκβιάσει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας ως όπλο κατατρεγμένους ανθρώπους, απέτυχε. Προσέκρουσε στην ομοψυχία των Ελλήνων, στην αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, καθώς και στην ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων που υπερασπίζονται τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Λοιπόν, θα δούμε τελικά τι θα βγει από αυτή την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να πείσει τους Ευρωπαίους πραγματικά να επιδείξουν, αν θέλετε, σοβαρή και υπεύθυνη στάση αλληλεγγύης και όχι να αφήσουν εμάς να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αφορά την Ευρώπη. Εάν επιμείνει ο Τούρκος Πρόεδρος μέχρι να πάρει τα χρήματα, φαίνεται να επιμείνει. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσουν ακόμη 4 εκατομμύρια Σύριοι οι οποίοι βρίσκονται στην περίφημη διακεκομένη ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας στην δική μας την χώρα, είτε στην Ευρώπη. Θα μείνει δηλαδή μια Συρία χωρίς Σύριους. Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Και να το θυμάστε, σας το λέω από τώρα, ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει τα χρήματα ο Τούρκος. Θα τα πάρει τα χρήματα όχι γιατί μας εκβιάζει, θα τα πάρει τα χρήματα γιατί δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Αλλιώς θα φύγουν ακόμη 4 εκατομμύρια Σύριοι για να περάσουν προς την Ευρώπη. Δεν θέλει κανείς να παραμείνει στην Τουρκία, άρα αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν προς την Ευρώπη. Η λογική, αν θέλετε, απόφαση είναι, πέρα και έξω από αυτά τα οποία κάνει η Ερντογάν, η Ευρώπη, αν θέλετε, ο συντεταγμένος δημοκρατικός κόσμος και η φίλος, να αφήσει τους Σύρους όταν τελειώσει αυτός ο εμφύλιος, ο απίστευτος πόλεμος που είναι εμφύλιος, είναι όλες οι φυλές του κόσμου δηλαδή, εκεί, οι άνθρωποι να επιστρέψουν σε εστίες τους, στα σπίτια τους. Αυτό είναι το ορθό. Λοιπόν, τώρα, πάμε με αφορμή αυτές τις σκέψεις οι οποίες κατατίθενται, τα είχε πει και στην εκπομπή μας ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, γνώστης των θεμάτων. Είχε κάνει μια πρόταση στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, με αφορμή και τις αντιδράσεις στα νησιά, ότι θα μπορούσε η Σύρνα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, πρόκειται για ένα νησί που βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Αστυπάλειας, ανήκει στο σύμπλεγμα της Αστυπάλειας, δηλαδή στα Δωδεκάνησα ουσιαστικά η Σύρνα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα προαναχωρησιακό κέντρο, hotspot δηλαδή, για τους μετανάστες. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει να ακούγονται διάφορες σκέψεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky και στην Νατάσα Μπαμπρή, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κ. Κωνσταντίνος Ζιαζιάς. Έχει υπηρετήσει και στην 95 ΑΤΕ, αλλά και στην 80 ΑΤΕ δηλαδή, και στην ΕΚΟ και στην Ρόδο, και έφτασε βέβαια στην ανώτητη βαθμίδα, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ένας άνθρωπος ο οποίος παρετήθηκε όταν κάποια τα οποία παρατηρούσε, δηλαδή εμπλοκή πολιτικών παραγόντων, δεν ικανοποιούσαν ή τον έθιγαν και ηθικά. Λοιπόν, μιλάμε για ένα ακέραιο αξιωματικό. Έχει σημασία αυτά τα οποία λέει για το θέμα αυτό. Διαφωνεί κάθετα, αλλά επίσης υποστηρίζει ότι το μεταναστευτικό θα μας απασχολήσει και φοβάται τις προκλήσεις της Τουρκίας. Το προσφυγικό για τα νησιά μας νομίζω ότι είναι το μείζον θέμα και μάλιστα τώρα που αρχίζει η τουριστική μας περίοδο. Εκτιμώ ότι δεν μας συμφέρει αυτή την εποχή η κλιμάκωση της κρίσης, δεν μας συμφέρει η έντονη στρατικοποίηση αυτή της κρίσης και πολύ περισσότερο δεν μας συμφέρει λόγω του ότι ξεκινάει, πρέπει να το πούμε, η τουριστική περίοδο στην περιοχή μας που τα νησιά μας είναι ο αιμοδότης της εθνικής μας οικονομίας. Αλλά όμως πρέπει να δούμε ότι και η αποκλιμάκωση δεν πρέπει να μας αφήνει γκρίζες ζώνες, γκρίζες σκέψεις και ητοπάθεια στην πατρίδα μας.
Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε στρατηγέ, σχετικά με τα προαναχωρησιακά κέντρα στα Ξερονήσια. Δεν είναι επικίνδυνα τέτοια σενάρια για τα εθνικά μας, να φορτώσουμε δηλαδή ένα ή περισσότερα νησιά με μουσουλμανικό πληθυσμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επικίνδυνες ορέξεις του Ταγί Περντογάν? Νομίζω ότι δεν θέλει συζήτηση το θέμα αυτό, διότι και καλό είναι να μην το συζητάμε. Δεν είναι λύση η κατασκευή στρατοπέδων σε Ξερονήσια για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό το μεταναστευτικό. Νομίζω είναι και επικίνδυνο για τα εθνικά μας θέματα. Να βρούμε νησιά εδώ προς το εσωτερικό της χώρας είναι συζητήσιμο. Αλλά να πάμε μπροστά και να φτιάξουμε στρατόπεδα σε νησιά μας, σε μικρονήσια μας, νομίζω είναι πολύ επικίνδυνο αυτή την εποχή και νομίζω θα επικρατήσει η σύνεση. Δεν χρειάζεται όμως να το συζητάμε, διότι όταν το συζητάμε πολύ, στο τέλος γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να προσεγγίσει κανείς και το θέμα που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη νησίδα, τη Σύρνα δηλαδή, ή αλλιώς Σιρήνα στην Αστυπάλεια, διότι δεν είναι ένα τυχαίο νησί, είναι ένα νησί το οποίο ουσιαστικά και τα χρόνια της έξαρσης πειρατείας, έτσι στα νησιά του Αιγαίου δηλαδή, αλλά επίσης και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιείται ως βάση για να μεταφέρουν, αν θέλετε, οι πειρατές την πραμάτια τους ή οι λαθρέμποροι την πραμάτια τους, είτε το πιο σημαντικό δηλαδή, εκείνη την εποχή που είχαμε, αν θέλετε, αυτό το κρυφτό μεταξύ των Βρετανών, οι οποίοι κατήχαν την Παλαιστίνη και των Εβραίων, να μεταφέρουν αυτούς που ουσιαστικά είχαν ουσιαστικά γλιτώσει τη ζωή τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ σε όλη την Ευρώπη για την επίκηση του Ισραήλ, δημιουργία δηλαδή του κράτους του Ισραήλ. Λοιπόν, η Σύρνα ήταν ένα κομβικό λιμάνι στο οποίο είχαμε και ένα πολύ μεγάλο ναυάγιο, ιστορικό ναυάγιο, και αν έχουμε χρόνο, είτε σήμερα που δεν το βλέπω, είτε τις επόμενες ημέρες, θα πάμε να δείτε ποια είναι η Σύρνα, πόσο σημαντικό νησί είναι, ότι ένα νησί το οποίο είχε, αν θέλετε, και κοινωνική ζωή, διότι είχε και κατοίκους πριν από κάποια χρόνια, αλλά κυρίως αυτό το οποίο μπαίνει ως προβληματισμός, ότι είναι ένα από τα 18 πρώτα νησιά τα οποία επιθυμεί και θεωρεί ως γκρίζες ζώνες η Τουρκία. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά καμιά φορά μέσα από αυτή την προσέγγιση δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε και λίγο τα 12 νησιά, να καταλάβουμε και την αξία αυτού του μοναδικού πλούτου που έχουμε στην περιοχή μας. Μένουμε στο ίδιο θέμα και πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε στην εκπομπή μας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, κυρίως αυτό το οποίο επιμένει και η Φόβη Γεννηματά και το Κινάλ, αλλά και η αντιπολίτευση, ότι χρειάζεται σύγκληση των πολιτικών αρχηγών για το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, έτσι, σε μια όχι βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη προσέγγιση και κυρίως, εάν χρειαστεί, διότι αυτή την ώρα έχουμε μόνο χτύπημα στην πλάτη, να βάλουμε βέτο σε χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας, προκειμένου ο Ερντογάν να αποδεχθεί το αυτονόητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τη Μόρια, τη ΣΥΟ, τη ΣΑΜΟ, το βαθύ, τις απάνθρωπες συνθήκες και από ανθρωπιστική σκοπιά, αλλά και από τη σκοπιά που αφορά τη διαβίωση των τοπικών κοινωνιών. Έβαλε πολύ χαμηλά τον πύχη τη διαχείριση του προβλήματος και η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς θα πω εγώ, κατάφερε να περάσει από κάτω. Ναι. Κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πήγε σε μια σειρά από επικοινωνιακά μέσα. Θυμάστε το Ζέπελιν που λέγονται θα φτιάξουν στη Σάμο, τα πλωτά φράγματα που εμποδίζουν τις μέδουσες να έρχονται. Προφανώς αυτό δεν έχουν καταλήξει ακόμη. Θυμάστε μια διαχείριση χωρίς καμία μορφή διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και το σημαντικότερο σε μια υποτιθέμενη έκφανση μιας αποφασιστικότητας, μια απόβαση δυνάμεων καταστολής που στόχευαν τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα κάθε μέρα. Το βιώνουν. Δεν αντέχουν άλλο. Και η απάντηση ήταν καταστολή και μάλιστα προκλητική, όπου άνθρωποι και αστυνομικοί με πολιτικά σπάγανε αυτοκίνητα. Γιατί απειλήθηκαν από την ακινησία τους, θα πω εγώ. Και αυτό δυστυχώς δείχνει ότι σχέδιο δεν υπάρχει. Υπάρχει μια διαρκή στοιχοδιοκτική προσέγγιση με βάση τις προσλαμβάνουσες και το πολιτικό κόστος, αλλά έτσι δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μια παράμετρος που αφορά όμως θέματα ουσίας.
Μιλάμε για προσυμφόρηση των νησιών. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε 42.000 κόσμο, το είπα και πριν, στα νησιά μας. Υποτίθεται ότι 20.000 θα μεταφερθούν στα ανοιχτόκλειστα κέντρα που φτιάχνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν είναι κλειστά, είναι ανοιχτά τη μέρα και κλειστά τη νύχτα, χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Τα νησιά πρέπει να αποσυμφορηθούν και για να γίνει αυτό, όπως είπα και πριν, χρειάζεται αλλαγή της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και το πάρα πολύ απλό θα πω εγώ, επειδή η Ευρώπη δεν φαίνεται αποφασισμένη να συμβάλλει στη λύση του προβλήματος, πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα, και λέω συντεταγμένα με θεσμική αποτύπωση αυτής της εθνικής ομοψυχίας, σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, νέα εθνική στρατηγική που θα έχει και ως επιτομή της άσκησης πίεσής μας, ακόμα και την άσκηση βέτο σε αποφάσεις. Όχι μόνο του αναστατικού, εμπορικές, οικονομικές, πολιτικές, μέχρι να καταλάβει η Ευρώπη ότι η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαιώματα, έχει όμως και υποχρεώσεις που όλοι πρέπει να τις αναλάβουν. Λοιπόν, αυτά από τον γραμματέα του Κινάλ, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Τώρα σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα είναι κοντά μας η αρχιτέκτονα των ιστορικών μνημείων, η κυρία Κατέρινα Μανούσου Ντέλα, για να προσεγγίσουμε την υπόθεση πύργος Ναγιάκ, αυτή την πρόταση που έγινε για ένα ψηφιακό ολόγραμμα, διότι θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε ξεκινήσει ένας διάλογος σε αυτόν τον τόπο, είχαν γίνει και μία επιτροπή φίλων για τον πύργο του Ναγιάκ, με βάση την εξέλιξη, με βάση τη γνώση δηλαδή και την ιστορική αποτύπωση, και μιλούσαμε για αναστήλωση του πύργου του Ναγιάκ. Διότι, αν θέλετε, εάν μελετήσει κανείς και την πορεία των μεγάλων έργων τα οποία ουσιαστικά έχουν γίνει στον τόπο, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Το λέω πάρα πολύ απλά, εάν κανείς δει τι έγινε σε μια αποκατάσταση που είχε να κάνει με τον περίφημο κήπο του Μεγάλου Μαγίστρου, δηλαδή τον κήπο των πυροβολίων, να το πω πάρα πολύ απλά, έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει ιστορική αποτύπωση για τον πύργο του Ναγιάκ, ήταν εφικτό. Και είναι εφικτό στην εποχή μας να γίνει αποκατάσταση και όχι απλά ένα ολόγραμμα το οποίο κατά την κρίση μου μπορεί να βοηθήσει. Είναι σωστό, δεν είναι κακό, έτσι. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα η επικαιρότητα να ανοίξουμε ένα πολύ ιστορικό και σημαντικό θέμα για τον τόπο και νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσετε. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.